and your sin and clean all yourself with the help of God. I put this up with this Allah for all those Muslims because in the one of the questions that was put in by the Muslim in the Afros, you think, διότι αυτό το οποίο προσδιορίζει πάντα εγώ είναι το μοναδικό πάρο, είναι η θρησκεία. Και η διάλεξη που υπάρχει εδώ δεν είναι ούτε πολιτική, ούτε οικονομική, ούτε στρατηγική. Όπως είναι αυτά τα πράγματα, είναι ιδίες και αν υπάρχει το πράγμα. Το αντικό της είναι μία και μοναδική, είναι διάλεξη για λόγους του χαρά και αυτούς. Και γι' αυτό βλέπετε ότι εδώ όλη η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία, περιστρέφεται από ένα χώρο. Τι γύρω πάνω από αυτό. Γι' αυτό ο χώρο είναι το Ιερουσαλήμ και το κέντρο του Ιερουσαλήμ. Η καρδιά τη Ιερουσαλήμ είναι μία. Είναι πάνω στο Χριστό. Γιατί? Γιατί αυτό το κομμάτι τη γη είναι όντω το κέντρο τη γη και είναι αφηρημένο αυτό που σα λέω. Διότι είναι το κομμάτι της ζωής το οποίο έχει κρατηστεί, γιατί έχει κρατηστεί. Το αίμα. Το αίμα του δικαίου. Το αίμα του δικαίου, η σημασία αυτή. Δεν έχει σημασία το αν οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τη θεότητα του Χριστού. Αυτό είναι το δεκάτο, με αυτά αφορά εμάς που πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά σημασία έχει μία, ότι στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει καμία, τέλος, καμία άλλη προσωπικότητα, θρησκευτική, πολιτική, ιστορική, ό,τι θέλετε, η οποία μπορεί να συγκριθεί με τον δίκαιο, τον Χριστό. Γιατί? Διότι είναι ο μόνος ο οποίος θυσιάστηκε με τη θανάτου, θανάτου σταυρού. Γιατί? Για την δικαιοσύνη. Για το κοινό όφελο όλη τη ανθρωπότητα. Και εμείς αυτό που τονίζουμε και λέμε είναι ότι ο Χριστός ανέλαβε κοινή ανθρώπινη φύση. Δεν ανέλαβε του Πέτρου, ούτε του Παύλου, ούτε του Γιώργου. Εντάξει. Γι' αυτό λέμε και στους Εβραίους όταν έχουμε συναντήσει και τα λοιπά για θρησκευτικές, λέμε ένα πράγμα. Ότι εμείς σαν άνθρωποι έχουμε κοινή, συμμετέχουμε κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά και κοινό είναι και προορισμένο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι δύσκολο να το δέχονται οι άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι δυστυχώς προσκολλώνται στην αυτά της ανθρώπινης αδυναμίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Αμαστινός είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ο άνθρωπος τον λόγο πράγμα. Και εδώ είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι, είτε πιστεύουν είτε πιστεύουν, δεν έχουν παρά να δεληθούν ένα πράγμα. Ότι η θρησκεία είναι αυτή που καθορίζει τα πράγματα. Και αυτό είναι ο προηγούμενος προσθετητάς, ότι εδώ όποιος δεν έχει ταυτότητα, ο Κύριος δεν έχει ταυτότητα θρησκευτική, δεν έχει και λόγο υπάρξεως. Και όταν λέμε εδώ για προστινήματα, δεν είναι προστινήματα που αφορούν εμάς τους χριστιανούς. Το προστινήματα είναι εξίσου η Ιερά και όσο, και άλλο, για τους Ιουδαίους, για τους Εβραίους, για εμάς τους χριστιανούς, για όλες τις χριστιανικές αγωγίες, αλλά και για τους μουσουλμάνους, με τους μουσουλμάνους, όχι μόνο τους Άραβες. Και τους μη Άραβες μουσουλμάνους, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Ασιάτες, είτε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η φορή διαδρομική ζέντα συμμετοχή το χώρο και γι' αυτό το λόγο σήμερα, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, που ξαναλέγω, έχει αφορά σε αυτό το κομμάτι της. Εδώ με το κύριο. Αποδάρισε η Ιερά Ιστορία και εδώ θα τελειώσει και το πρόβλημα όλων των μεγάλων αυτών τετρανών διπλωματών, πολιτικών διαφορών αποστολών, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, κατέχουν γνώσεις γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτικές, ό,τι θέλετε, αλλά έχουν ένα πρόβλημα. Συνήθως, το πιο δύναμο, το πιο βασικό, όχι πίστε. Δεν πίστε, αλλά θέλω. Του λείπει το εξή που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει ιερά ιστορία. Και όταν δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ιερά ιστορία, εδώ θα μιλάνε αιώνες όπως μιλάνε τώρα, αλληλώνα πλέον. Μεταξύ των Εβραίων και μεταξύ των Μουσουλμάνων και ποτέ δεν επικοινωνούν. Γιατί? Διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει ιερά ιστορία. Είναι η ιερά ιστορία εκείνη που προσδιορίζει τον τόπο και το χώρο εδώ. Γι' αυτό οι ταλέποροι άνθρωποι λένε δεν πιστεύω σε Θεό και τα λοιπά, εγώ του λυπάμαι. Μικρά του λυπάμαι. Γιατί? Διότι τελούν υπό άγνοια. Καταλάβατε, είναι ταλέπορο στην κυριολεξία. Ενώ εδώ όποιο δεν έχει αυτή την ταυτότητα δεν έχει υπάρξει. Καλώς ήρθατε.